Κυρίε και κύριοι, αρχίζουμε το δελτίο μα με την επιστροφή τη Ελλάδα στι αγορέ αύριο μετά από τέσσερα χρόνια. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε και επίσημα σήμερα το εγχείρημα με πενταετέ ομόλογο και με στόχο να αντλήσει 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Ήδη οι προσφορέ που έχουν συγκεντρωθεί στην άτυπη διαδικασία που βρίσκεται από το μεσημέρι σε εξέλιξη στο Λονδίνο ξεπερνούν σύμφωνα με πληροφορίε τα 11 δισεκατομμύρια. Δηλαδή, ο στόχο τη Αθήνα φαίνεται να υπερκαλύπτεται κατά πέντε φορέ με το επιτόκιο να εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί λίγο πάνω από το 5%. Δούμε το ρεπορτάζ, αμέσως μετά θα έχουμε περισσότερες πληροφορίες και ανάλυση από τον Πάπη Παπαδημητρίου και τον Αλέξη Παπαχελά. Μετά από τέσσερα χρόνια αποκλεισμού, η Ελλάδα επιστρέφει με πενταετές ομόλογο στις αγορές. Η ελληνική δημοκρατία ανακοινώνει σήμερα ότι έδωσε εντολή σε διεθνεί τράπεζε για επικείμενη πενταετή ομολογιακή έκδοση σε ευρώ και υπό το αγγλικό δίκαιο. Η συναλλαγή αναμένεται να τιμολογηθεί και να λάβει χώρα στο άμεσο μέλλον. Σύμφωνα με τι πληροφορίε, το βιβλίο εγγραφών θα ανοίξει την 5η στι 11 το πρωί, με τα πρώτα μηνύματα από τη διαδικασία προεγγραφών να κάνουν λόγο για θεαματική συμμετοχή. Το ύψο τη κάλυψη τη ζήτηση είναι αυτό που ενδιαφέρει πρωτίστω την ελληνική πλευρά και όχι τόσο το ύψο του επιτοκίου. Που τοποθετείται στην περιοχή του 5,2%. Αν και στο οικονομικό επιτελείο επικρατεί αισιοδοξία ότι μπορεί να βρεθεί και χαμηλότερα. Σύμφωνα με το Reuters, οι προεγγραφέ έχουν ξεπεράσει τα 13 δισεκατομμύρια ευρώ, με την ελληνική πλευρά να αναζητά 2,5%. Στην τελευταία έκδοση πενταετού ομολόγου, το Φεβρουάριο του 2010, το επιτόκιο είχε εκτοξευθεί στο 6,1% έναντι 3,5% τη έκδοση του Ιανουαρίου. Είναι το επιστέγασμα μια μεγάλη προσπάθεια που έχει κάνει ο ελληνικό λαό με αιματηρέ θυσίε και η εφαρμογή πολιτικών τη κυβέρνηση του Αντώνη Σαμαρά που μπόρεσε να έχει αυτό το αποτέλεσμα. Είναι δε σημαντικό το ότι κατορθώνουμε να βγούμε στι αγορέ χωρί να έχει γίνει πρώτα η μεγάλη συζήτηση, η μεγάλη διαπραγμάτευση για την βιωσιμότητα του ελληνικού χρέου. Ανάδοχοι τη έκδοση ορίστηκαν η Bank of America, η Merrill Lynch, η Goldman Sachs, η HSBC, η Deutsche Bank, η JP Morgan και η Morgan Stanley. Στην ελληνική κυβέρνηση επικρατεί συγκρατημένη αισιοδοξία για την επιτυχία τη εξόδου, καθώ και προσεκτικά σχεδιασμένη είναι, αλλά και γιατί η Ιωνία είναι καλή. Το επιτόκιο στην έκδοση των εξάμεινων εντόκων γραμματείων τη Τρίτη υποχώρησε θεαματικά από το 3,6% κατό της προηγούμενης έκδοσης του Μαρτίου στο 3,01. Είναι μια αλλαγή σελίδας για την ελληνική οικονομία. Είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία για τη χώρα ότι επανερχόμαστε έστω και με ένα μικρό ποσό σε συνθήκες πιο κανονικής χρηματοδότησης της οικονομίας. Απαντώντα και στι αιτιάσει τη αντιπολίτευση περί πρώιμη εξόδου στι αγορέ, κύκλοι του Υπουργείου Οικονομικών τόνιζαν ότι μόνο από αυτήν την έκδοση εξοικονομούνται περί τα 200 εκατομμύρια ευρώ ετησίω σε σύγκριση με την άντληση ισόποσων κεφαλαίων μέσω εντόκων γραμματείων. Μάλιστα, υπάρχουν σκέψει και για την έκδοση ετήσιων γραμματείων. Μετά από τέσσερα χρόνια τα πράγματα αλλάζουν άρδιν. Δεν εφησυχάζουμε ούτε πανηγυρίζουμε. Αφήνουμε την αντιπολίτευση να με εμεί προχωράμε. Σχολιάζοντα τι εξελίξει, ο Γιώργο Προβόπουλος σημείωσε ότι οι τράπεζε άνοιξαν τον δρόμο για την επιστροφή του δημοσίου στι αγορέ. Η επιτυχή αναδιάρθρωση του τραπεζικού συστήματο και η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών από την αγορά ύστερα από τα πρόσφατα stress tests έχουν διευκολύνει την κυβέρνηση να αποκτήσει πρόσβαση στι αγορέ. Αμέσω μετά την ανακοίνωση τη εξόδου, για πρώτη φορά την τελευταία τετραετία, η απόδοση του δεκαετού ομολόγου υποχώρησε κάτω από το 6% στο 5,75%. Για το πρώτο τρίμηνο τα ελληνικά ομόλογα ήταν πρωταθλητές καθώς τα spreads υποχώρησαν πολύ Υποψιάζομαι ότι το νέο αυτό ομόλογο θα πάει πολύ καλά γιατί οι επενδυτές βλέπουν ακόμη μεγαλύτερη βελτίωση στο μέλλον το πρακτορείο Reuters κάνει λόγο για πρωτοφανή ανάκαμψη της Ελλάδας, ενώ το Bloomberg υποστηρίζει ότι η χώρα απομακρύνεται από το χείλος της καταστροφής. Πρόκειται για ένα μεγάλο βήμα. Πρώτον, αποτελεί θετική δημοσιότητα. Είναι σε όλα τα μέσα. Όσο οι Έλληνε θα αποδεικνύουν ότι μπορούν να χρηματοδοτηθούν από τι αγορέ, τόσο ευκολότερη θα γίνεται η ζωή του. Στον αντίποδα το περιοδικό Spiegel θεωρεί ότι οι επενδυτέ δεν επιθυμούν να επενδύσουν λόγω τη βελτίωση τη ελληνική οικονομία, αλλά επειδή τα ελληνικά ομόλογα απολαμβάνουν ενό είδου γερμανική κρατική εγγύηση, δεδομένου ότι ένα νέο PSI αποκλείεται. Η επιστροφή στις αγορές δεν συνιστά επιστροφή στην ομαλότητα, είναι το σχόλιο της Süddeutsche Zeitung. Μεταφερόμαστε τώρα στο Γιάννη Τζούνο που είναι στο Μέγαρο Μαξίμο, εκεί όπου έσπευσε νωρίτερο ο Υπουργό Οικονομικών Εκτάκτος, ο κύριος Γιάννης Τουρνάρας, εν ώψη προφανώς Γιάννη της Μεγάλης μέρα και για να ενημερώσει τον Πρωθυπουργό για τι τελευταίε λεπτομέρειε και τι τελευταίε πληροφορίε τι οποίε έχει το οικονομικό επιτελείο σχετικά με την έξοδο τη Ελλάδο στι αγορέ. Ο κ. Τουρνάρα βγαίνοντα δήλωσε ότι είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένο και ότι περισσότερα στοιχεία θα έχει αύριο και θα πούμε πολύ περισσότερα αύριο, είπε ο κ. Στουρνάρα. Οι πρώτε εκτιμήσει από την πλευρά τη κυβέρνηση είναι ότι και το ποσό, το είπατε και στο βίντεο, και το ποσό έχει υπερκαλυφθεί, αλλά βέβαια και το επιτόκιο είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικό, καθώ οι τελευταίε πληροφορίες λένε ότι μπορεί να είναι και κάτω. Από το ε, 5%. Της, ε, Άρα, με αυτόν τον τρόπο, λένε mm -hmm. κυβερνητικές πηγές ότι δεν υπάρχει κανένα από αυτά τα επιχειρήματα. Απορρίπτονται δηλαδή τα επιχειρήματα τη αντιπολίτευση ε, ότι έχουμε βγει πολύ πιο νωρί στι ε, αγορές Και αυτό γιατί και το ποσό έχει υπερκαλυφθεί mm -hmm. και το επιτόκιο θα είναι ικανοποιητικό συν τα τα οποία θα έχει ε, το ελληνικό κράτος από την έκδοση αυτού του ομολόγου. Προσθέτουν δε ότι είναι μια πλήρης επιβεβαίωση και των πολιτικών τη κυβέρνηση αλλά και του θετικού κλίματο το οποίο υπάρχει, υπήρχε όλο αυτό το χρονικό διάστημα mm -hmm. στην Ευρώπη για τη χώρα μα. Φιδωλό στα λόγια, όχι στα χαμόγελα, ο Γιάννη Τουρνάρα. Να παρακολουθήσουμε τη δήλωσή του. Γιάννη, ευχαριστώ. Ήρθαμε να ενημερώσουμε τον πρόεδρο για μια θετική εξέλιξη, πολύ θετική εξέλιξη, θα έλεγα. Ε, δεν μπορώ να σα πω πολλά απόψε. Περισσότερε λεπτομέρειε θα έχουμε αύριο. Ε, οι προσπάθειε, ο καλό προγραμματισμό επιβαβεύονται. Το ποσό που έχει συγκεντρωθεί από τι προσφορέ, δε, ξέρετε δεν, δε, δε, ε, 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 δε δε. Δεν μπορώ να, να σα πω απόψε Επίσης τίποτα. Θα αύριο, δεν ναι, αν είναι ναι, και ναι, τόσο τα δεν ξέρω αν είναι και τόσο αισιόδοξα τα μηνύματα που έχετε. Αύριο, το... αύριο κάποια στιγμή, θα σα πούμε περισσότερε λεπτομέρειε. Ευχαριστώ πολύ. Να καλωσορίσω τώρα τον Μπάμπη Παπαδημητρίου. Αύριο σε 9 το πρωί, λοιπόν, ανοίγει το βιβλίο των προσφορών Μπάμπη. Θα ήθελα να δούμε κάποια πράγματα, ξεκινώντα από τα ωφέλη από αυτή την διαδικασία, από αυτό το εγχείρημα, τέσσερα χρόνια μετά. Να δούμε δηλαδή Ποια είναι η σημασία, Ναι. Το πρώτο, κατά τη γνώμη μου, είναι ότι ανακτάει η Ελλάδα, ανακτάει η ελληνική δημοκρατία. Στο όνομα τη ελληνική δημοκρατία εκδίδονται τα ομόλογα, την χαμένη αξιοπιστία. Mm -hmm. Την αξιοπιστία που χάσαμε το 2009 και το 2010. Το δεύτερο είναι ότι επιστρέφουμε στον πραγματικό κριτή για τι επιδόσει τη οικονομία και επομένως και για όλη την προσπάθεια που καταβάλαμε, όσοι την καταβάλαμε, στην περίοδο αυτή την πολύ δύσκολη. Το τρίτο είναι ότι. Πάμε σε μια απεξάρτηση από του γραφειοκράτε. Οι γραφειοκράτε θα έχουν πλέον, την Τρόικα εννοώ, λιγότερα πράγματα να πούνε και λιγότερη σημασία θα του δίνει κανεί, όταν οι αγορέ θα επικυρώνουν ότι η οικονομική πολιτική που ασκεί η κυβέρνηση στην Αθήνα είναι η σωστή. Και αυτό επικυρώνεται όταν τα ομόλογά σου πολλούνται ναι. και βεβαίω πολλούνται σε μια καλή τιμή με τα δεδομένα τη διεθνού αγορά. Το επόμενο είναι ότι όλα αυτά μαζί συμποσούντα μα φέρνουν κοντά σε δύο πράγματα που τα θέλουμε πάρα πολύ. Το ένα είναι η απελευθέρωση της εσωτερικής δευτερεύουσας. Ακόμη τώρα τρόπο. το κράτος παίρνει με τα έντοκα γραμμάτια ρε, ρευστότητα την οποία τη χρειάζεται η οικονομία για να ξαναστήσει τα πόδια της στην επιχειρηματικότητα. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, και είναι πολύ σημαντικό, είναι ότι όλα αυτά μας φέρουν πραγματικά κοντά στο τέλος του μνημονίου, το οποίο αντιλαμβάνομαι ότι η κυβέρνηση Σαμανά θέλει να το κάνει αν είναι δυνατόν πριν τις εκλογές, αλλά ένας ρεαλιστής θα έλεγε ότι δεν θα είναι πριν τις εκλογές και όλοι ευχόμαστε ναι. να είναι μετά τις εκλογές. Υπάρχουν αρκετά βήματα ακόμη, όπως βεβαίως πολλά και πολύ ψηλά και κακοτράχαλα αλλά μονοπάτια μπάμπη, σκαλοπάτια ε, μάλλον, έπρεπε να ανέβουμε για να φτάσουμε ως εδώ Α, και είναι καλό να θυμηθούμε από πού ξεκινήσαμε και από πού περάσαμε ώστε να φτάσουν τα επιτόκια σε ένα τέτοιο σημείο, ώστε η Ελλάδα τελικά να το τολμήσει. Ακριβώς. Θα ξεκινήσουμε από πίσω. Ναι. Ε, όπως ξέρουμε όλοι, από τις εκλογέ του 2009 και μετά άρχισε να εκδηλώνεται πλέον το πρόβλημα που είχε η Ελλάδα. Το πρόβλημα ήταν δημοσιονομικό και λίγο αργότερα mm. καταλάβαμε ότι δεν ήταν μόνο αυτό. Λίγο αργότερα, μα η κατάσταση, η έλλειψη μέτρων, η έλλειψη πυθού και η όλη κατάσταση που δεν μπορούσε να διαχειριστεί η κυβέρνηση Παπανδρέου μα οδήγησε στο διάγγελμα. Κάτι ναι, θε να πει γι' αυτό. Στο διάγγελμα Παπανδρέου, στο Καστελόρι. Όχι, απλώ ναι. θέλω να διευκρινίσω πω ε, πίσω βλέπουμε μια πραγματική αποτύπωση των σπρέτ έτσι όπω διαμορφώνονταν. Ανάλογα Εδώ με τι εξελίξει τις τις που περιγράφουμε αυτή τη στιγμή. Ναι. Βλέπουμε τι αποδόσει που είναι και το ίδιο πράγμα. Βλέπουμε λοιπόν: αρχίζει ανεβαίνει. Έχουμε το πρώτο κλικ. Εκεί άρχισαν τα πράγματα να αν... Αν... Αν γίνονται χειρότερα και να ανεβαίνει. Άρα τα μηνύματα μα ερχόντουσαν από τι αγορέ. Δεν μα ερχόντουσαν πουθενά αλλού. Mm -hmm. Διότι οι γραφειοκράτε και, τα... και οι κυβερνήσει των ευρωπαϊκών κρατών ήταν μέσα σε μία δική του δίνη και μία αδυναμία mm -hmm. να κατανοήσουν τα πράγματα. Αυτό δεν άργησε πολύ και μετά το διάγγελμα δεν μα τα είπε όλα ο Γιώργο, αλλά εμπάσχετο καταλάβαμε το συμπέρασμα, πήγαμε σε μνημόνιο. Λίγοι τότε καταλαβαίναμε τι σημαίνει αυτό και πόσο κακό θα είναι για όλου μα, αλλά σε κάθε περίπτωση οι αγορέ είπαν ότι παιδιά ω εδώ ήταν, εμεί άλλα λεφτά δεν σα δίνουμε. Αυτή είναι η στιγμή λοιπόν που η Ελλάδα βγαίνει από τι αγορέ. Βγαίνει από τι αγορέ, μπαίνει στο μνημόνιο γιατί ξέρει ότι θα βγει από τι αγορέ, είναι το επόμενο βήμα και εκεί πλέον τα πράγματα γίνονται πάρα πολύ σοβαρά, διότι εκτό αγορών είσαι ισχύρα γραφειοκρατών και αυτό είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να, να, συμβεί σε μια οικονομία ελεύθερη, καπιταλιστική, mm -hmm. που η μόνη της ύπαρξη είναι μέσα στις αγορές και όχι έξω από αυτές. Δεν έφταναν όλα αυτά. Περπαντώντα στην παραλία τη Ντοβίλ, λίγου μήνε αργότερα, ο κύριο Σαρκοζή, Σαρκοζή και η κυρία Μέρκελ, που γελούσαν και εκείνη την ημέρα με τον ίδιο τρόπο, αποφασίζουν ότι πρέπει η, να πληρώσουν και όσοι δάνεισαν την Ελλάδα. Και αν δεν το αποφάσισαν αυτό και ταυτοχρόνω κάνανε κάτι γι' αυτό, τα πράγματα θα ήταν καλύτερα. Δεν κάναν τίποτε απολύτω. Με αποτέλεσμα η Ελλάδα να πνίγεται στην κρίση όλο ένα και χειρότερα και τα σπρέτ που είπε, τα οι αποδόσει να παίρνουν την ανηφόρα. Βγάλτε του αυτού του δύο για να δούμε πώ πήραν την ανηφόρα, που αυτό ήταν το πραγματικό μα πρόβλημα. Εκεί πάνω, βλέπετε πώ πήγανε στο Θεό, εκεί πλέον ήταν αδύνατο να δανειστεί οποιοδήποτε. Η χώρα, αν δεν ήταν στην Ευρώπη, θα είχε μπατήρι εκείνη τη στιγμή. Εδώ είναι η πρόταση λοιπόν για δημοψήφισμα, αυτή η δραματική νύχτα στι Κάνε, που όλοι θυμόμαστε Κανεί δεν περίμενε ότι ποτέ θα βλέπαμε σε τέτοια ύψη τα σπρέτ των ελληνικών ομολόγων. Ενώ παράλληλα να πούμε ότι και η συνάντηση των δύο μεγάλων ηγετών στην Ντοβίλ άνοιγε και ένα παράθυρο για έξοδο τη χώρα από το ευρώ. Όλα αυτά μαζί λοιπόν ναι, συνυπολογίζονταν μεταξύ... στο να έχουμε αυτή ναι, τη διεξέλη. Αλλά μεταξύ τη Ντοβίλ και τη πρόταση για δημοψήφισμα. Που οδήγησε τελικώ στην ε, ε, εκθρόνιση του κυρίου Παπανδρέου. Ε, ε, περνάει ένα ολόκληρο χρόνο mm -hmm. και γίνονται τα μίρια όσα... Mm -hmm. εκεί, και μετά έρχεται το PSI. Εκεί, ε, εκεί λοιπόν πρέπει να βγούμε από την καταστροφή. Η έξοδο από την καταστροφή καθιστά υποχρεωτικό πλέον το κούρεμα ε, του Δημοσίου. Η πρώτη συζήτηση λοιπόν για κούρεμα γίνεται. Εδώ τα έχουμε μπερδέψει λίγο, είχε δίκιο πριν που το έλεγε. Έχει προηγηθεί η πρώτη συζήτηση mm -hmm. για κούρεμα. Γίνεται. γίνεται, γίνεται η, η Στι σκάνες η πρόταση για δημοψήφισμα και πάμε πλέον για το πραγματικό κούρεμα το οποίο είναι το PSI και το οποίο μας πηγαίνει στα 103 δισεκατομμύρια ε, κόψιμο χρέο. Τότε έχουμε μία εκτόνωση των spreads Όπως αμέσως βλέπεις, βλέπουμε εδώ. Μία Αλλά δεν κρατάει για πολύ. Δεν κατάλληλα πολύ, διότι δυστυχώ με το που κάναμε κάτι αμέσω η πολιτική μα εδώ, το σκηνικό ήταν. Πάμε τώρα να δούμε πώ θα το πάρουν επάνω του οι πολιτικοί. Και ζητούν εκλογέ. Οι εκλογέ γίνονται και οδηγούν την Ελλάδα σε δεύτερο γύρο, πραγματικό γύρο τεράστιου προβλήματο. Και εκεί πράγματι τέθηκε το θέμα, ίσω η Ελλάδα θα ήταν καλύτερα εκτό ευρώ. Πρώτο γύρο εκλογών. Δεύτερο γύρο εκλογών. Τα επιτόκια φεύγουν πάνω και για, για μια ακόμη φορά. Η προσπάθεια να μπούμε γρήγορα στις, εκλογές, στις αγορές χάνεται. Mm -hmm. Και ακολούθω τι κάνουμε. Πάμε στι δύο αγορέ. Την κρίση αγορά χρέου 32 δισεκατομμύρια ευρώ. Ήρθαμε Νοεμβρίου του 2012. Το Νοέμβριο, λοιπόν, ένα χρόνο μετά τι Κάνε και το δημοψήφισμα, μα ζητούν να κάνουμε πρόσθετο κούρεμα του χρέου. Το κάνουμε και αυτό. Μα χρωστούν από τότε 10 δι. Θα λέμε άλλη στιγμή όμω γιατί. Και εκεί πλέον, πού πάμε, πάμε στην ανακεφαλοποίηση των τραπεζών. Αυτό ήταν που έπρεπε να έχει γίνει περίπου ένα χρόνο πριν. Δηλαδή, αντί να γίνει Μάιο-Ιούλιο Μάιο, Ιούλιο του 2013, mm -hmm. θα έπρεπε να έχει γίνει το καλοκαίρι που εμεί κάναμε εκλογέ. Βλέπουμε λοιπόν ότι περάσαμε τεράστιε περιπέτειες για να φτάσουμε σε αυτό που το πλησιάζαμε διαδοχικά και κάθε φορά έφευγε πιο πέρα. Που ήταν τι, το να βγούμε στι αγορέ. Και το ερώτημα τώρα, νομίζω, όσων μα παρακολουθούν, ωραία, βγαίνουμε αύριο, παίρνουμε αυτά τα 2,5 δι μπάμπι. Το επόμενο βήμα ποιο είναι. Αφού λοιπόν ψηφίστηκε το πολυνομοσχέδιο και Κλείσαμε την τέταρτη διαπραγμάτευση με την Τρόικα. Το επόμενο βήμα είναι και το πιο σημαντικό. Είναι αυτό που περιμένουμε αύριο τελικώ και μεθαύριο, θα έλεγα εγώ. Το πρώτο είναι ότι χρειαζόμαστε φθηνότερο χρήμα για τι καλέ επιχειρήσει. Με το κράτο να έχει βγει στην αγορά και να έχει φτιάξει μια τιμή, πολλέ επιχειρήσει θα μπορέσουν να πάνε στη διεθνή αγορά να πάρουν χρήμα. Και αυτό είναι πολύ σπουδαίο, διότι δεν υπάρχει αρκετή αποταμίευση στη χώρα μα. Το δεύτερο είναι ότι. Αυτό επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη των διεθνών επενδυτών, οι οποίοι βλέποντα ότι η Ελλάδα επιστρέφει στι αγορέ, νιώθουν την ασφάλεια, αλλά μπορούν να εκτιμήσουν και τον κίνδυνο για να έρθουν να βάλουν περισσότερα χρήματα, τα οποία υπάρχει η διάθεση. Το, το ελληνικό χαρτί, η Ελλάδα ζητείται πλέον πάρα πολύ. Και το τελευταίο είναι ότι ετοιμάζει το τι θα συμβεί αύριο, ετοιμάζει χαμηλότερα επιτόκια την επόμενη φορά. Διότι υπάρχει η επόμενη φορά που θα είναι το φθινόπωρο. Και εκεί το επόμενο ομόλογο θα είναι ακόμη πιο χαμηλά. Άρα σιγά σιγά η Ελλάδα μπαίνει σε μια κατάσταση ομαλότητας. Αυτό είναι το ζητούμενο αυτή τη στιγμή, αυτό πρέπει να υποστηρίξουμε. Μπαμπή, σε ευχαριστούμε πολύ. Ήταν πολύ χρήσιμα όλα αυτά.